Πόσες μέρες θα τα πούμε, κυρία Κόλλιου, τι λέτε, ξεμπερδέψαμε με τον κορονοϊό ή είμαστε κοντά να ξεμπερδέψουμε με τον κορονοϊό? Κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε να ακούσουμε την πρόσκληση. Δεν είναι ότι ξεμπερδέψαμε. Ναι, όντως, έχετε δίκιο. Τα νούμερα τι λένε, οι αριθμοί, οι στατιστικές, αυτά θέλουμε να δούμε. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι πάμε καλύτερα. Ωραία. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Τα βλέπουμε από τα ποσοστά θετικοποίησης των δειγμάτων, το οποίο έχουν πέσει στο 0,2% στην κοινότητα. Το βλέπουμε από τους νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία και από αυτούς που είναι διασωληνωμένοι. Επομένως, έχουμε τρία σημαντικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι πράγματι μειώθηκε η συχνότητα του ιού και στην κοινότητα και στους νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Είναι μια καλή φάση. Πιστεύω ότι όλοι δούλεψαν γι' αυτόν και κυρίως ο κόσμος ο οποίος ανταποκρίθηκε. Αυτό οφείλεται, πιστεύω, και στο Safe Pass, το οποίο λίγο πολύ τηρήθηκε αρκετά καλά στους διάφορους χώρους στους οποίους κινούμαστε. Και βέβαια το γεγονός ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε και αυξήθηκε η εμβολιαστική κάλυψη σε αρκετά καλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την τρίτη δόση, τώρα ξεκίνησε σιγά σιγά η τρίτη δόση. Έχουμε μέχρι στιγμής λίγο περισσότερο από 6.500 άνθρωποι οι οποίοι εμβολιάστηκαν. Mm-hmm. Καλός ο αριθμός, ξέρουμε ότι είναι 83 και πάνω από σήμερα. Θα τα δούμε και σε πάρα πολύ λίγο. Ποιοι είναι σήμερα? Είναι καλός ο αριθμός, είναι λίγο μουδιασμένος? Κοιτάξτε, αυτό θα το πει η ανάλυση στατιστικά όταν γνωρίζουμε το σύνολο των ατόμων που είναι σε αυτές τις ηλικίες και πώς ανταποκριθήκαν. Επομένως, εγώ νομίζω είναι ένας καλός αριθμός, είναι μια αρχή ουσιαστικά και σιγά σιγά θα αυξάνεται αυτός ο αριθμός. Mm-hmm. Γενικά, από ό,τι ακούω και από ό,τι έτσι έχω εγώ εμπειρία προσωπική, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Δηλαδή θέλει να κάνει και την τρίτη δόση, το καταλαβαίνει. Δεν θέλει να το ρισκάρει από εδώ και πέρα να πάθει COVID, γιατί γνωρίζουμε όλοι τις κακές επιπλοκές τις οποίες μπορεί να φέρει η νόσος. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι σχετικά με την Δέλτα. Επειδή ξέρουμε ότι θερίζει, ότι είναι πολύ πιο επιθετική η μετάλλαξη αυτή. Στην Κύπρο, επειδή πάμε καλύτερα, τι σημαίνει για μας η Δέλτα τώρα? Δηλαδή είναι μειωμένη, όχι, τι, θέλω να μου το αναλύσετε λίγο για να το καταλάβω. Όχι, απλώς αντιμετωπίζουμε κατά κάποιον τρόπο τη Δέλτα με επιτυχία. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί γνωρίζουμε ότι η Δέλτα είναι πολύ πιο μεταδοτική, ότι πετυχαίνει πολύ ψηλότερα η καφορτία στο ρινοφάρυγγα και γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να μεταδίδεται στον κόσμο όταν κάποιος νοσεί, ακόμα και εμβολιασμένος, γνωρίζουμε. Αλλά ευτυχώς είναι για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από τον ανεμβολίαστο. Και σίγουρα μπορεί να βάλει και πιο εύκολα εισαγωγές των νοσοκομείων. Προσβάλλει ανεξέλεκτα και τις νεαρές ηλικίες, το έχουμε δει. Παγιά λέγαμε για την αρχική, αν θυμάστε, μορφή του ιού, ότι τα παιδιά είναι πιο αθεκτικά και δεν κολλούν εύκολα. Δυστυχώς τώρα η νέα μετάλλαξη δεν αφήνει κανένα πίσω, μπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε. Επομένως, νομίζω είναι μια επιτυχής αντιμετώπιση. Δηλαδή, μάθαμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη μετάλλαξη του ιού. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε έκπληξη με καμιά νέα μετάλλαξη. Σωστό και αυτό. Γι' αυτό φωνάζουμε ότι πρέπει να ανεβεί και άλλον η εμβολιαστική κάλυψη. Γι' αυτό πρέπει και οι πλούσιες χώρες να δώσουν και στις φτωχές, για να μπορέσουν να εμβολιαστεί και εκεί ο κόσμος και να μην μένεται ο ιός στις χώρες αυτές. Γιατί μπορεί να μας έρθει από κάποια τέτοια χώρα που δεν έχει εμβολία. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα που τα πάμε πάρα πολύ καλά, στο παρόν στάδιο σε ό,τι αφορά την πανδημία, απ' την άλλη έχουμε αφήσει μάλλον πόρτες και παράθυρα για τις ιώσεις που κοιμώντουσαν τον προηγούμενο χρόνο να βγουν προς τα έξω, γιατί δεν υπάρχει σπίτι που να μην υπάρχει κάποιος είτε με συνάχη, είτε με γρίπη, είτε με γαστρεντερίτιδα, είτε είναι μικρός, είτε είναι μεγάλος. Έχουμε, ανθίζουν οι ιώσεις? Κοιτάξτε, ο ιός... Η κατάληψη του χώρου του ιού είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Έτσι είναι και αυτοί όπως τους ανθρώπους. Άμα βρουν χώρο γύρω τους, τον καταλαμβάνουν. Επομένως, έτσι είναι. Η σκύλη το ίδιο. Είχαμε καταφέρει, ναι, ακριβώς. Είχαμε καταφέρει τον περσινό χειμώνα, λόγω της μάσκας, λόγω των μέτρων που λάβαμε, λόγω των εμβολίων,
να εμποδίσουμε την εμφάνιση άλλων ιώσεων. Mm-hmm. Αλλά βέβαια υπάρχει ένας πληθυσμός που είναι κυρίως ο παιδικός πληθυσμός, οι οποίοι δεν βάζουν μάσκα, οι οποίοι δεν βάζουν εμβόλια και είναι από εκεί που ξεκινούν οι περισσότερες ιώσεις και μετά μεταδίδονται στον χώρο της οικογένειας. Mm. Γιατί δεν θα βάλει η μάνα μάσκα για να πάρει το παιδί της ή να το πλησιάσει. Επομένως, είναι γεγονός ότι οι ιώσεις θα καταλάβουν το χώρο τους και μάλιστα εκείνο το οποίο παρατηρήθηκε όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στις άλλες χώρες είναι ότι είχαμε ιώσεις το καλοκαίρι που συνήθως μας έρχονται τέλος φθινοπόρου προς χειμώνα, όπως ο RSV ο λεγόμενος ιός που κάνει την άσχημη προχειολίτιδα στα βρέφη. Mm. Επομένως δεν γλιτώνουμε από τις ιώσεις, αυτές είναι έναν γεγονός. Είναι ένα ετήσιο φαινόμενο και θα μας έρθουν κάποια στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι ήρθαν κιόλας. Το θέμα είναι να καταφέρουμε τη γρήπη να περιορίσουμε φέτος, να προσέξουμε να μην μας έρθει, διότι ναι. Είναι και αυτή και καραδοκή. Πέρσι τη γλιτώσαμε αρκετά, δηλαδή δεν είχαμε κρούσματα όχι μόνο στην Κύπρο και σε άλλες χώρες, λόγω του ότι ακριβώς πήραμε αυτά τα μέτρα. Mm-hmm. Όμως υπάρχει πάντα ο πληθυσμός των παιδιών, όπως γνωρίζουμε, ο οποίος μπορεί εύκολα να μεταδώσει τη γρήπη στην οικογένεια και μεταξύ τους βέβαια. Επομένως θα πρέπει να τηρήσουμε, να εμβολιαστούμε και για τη γρήπη αυτή τη χρονιά. Και γνωρίζουμε ότι και τα παιδιά εμβολιάζονται, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι 65 χρονών και πάνω και όλοι οι ευπαθείς των πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των εγγύων. Επομένως, θα πρέπει φέτος να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Είναι αρχές Οκτωβρίου, mm-hmm. ξεκινά το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Είναι δωρεάν που παρέχεται μέσω των προσωπικών γιατρών, αλλά και στα φαρμακεία θα υπάρχει, εφού πληρώσει βέβαια κάποιος. Επομένως, έχουμε μια καλή ευκαιρία να γλιτώσουμε και από την γρήπη φέτος. Θυμούμαστε πόσο άσχημη ήταν η χρονιά του 18-19 για την γρήπη. Επομένως, θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε τα μέτρα μας. Ναι, και να μην, πάψουμε να προσέχουμε ενώ με τα άλλα τα μέτρα. Έτσι, γιατί φαίνεται ότι δούλεψαν και η μάσκα και το αντισηπτικό και οι αποστάσεις. Κακά τα ψέματα, δούλεψαν. Και το βλέπουμε τώρα ότι δούλεψαν. Σωστό, σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κολλιού μου. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ, γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε, όπως σας είπα και πιο